Να σας παρουσιάσουμε λοιπόν τους δύο καλεσμένους μας από τον Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου. Θα μιλήσουμε για την φετινή άνοδο, την επιστροφή στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Γιώργο Γερακιό, δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας. Καλώς ήρθατε, συγχαρητήρια για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε λοιπόν μετά από 39 παιχνίδια για τη φετινή επιτυχία του ΑΟΧ, του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου. 39 παιχνίδια, 30 στο πρωτάθλημα, 6 στα μπαράζ, στη διαδικασία ανόδου στα μπαράζ, υπήρχαν και 3 στο κύπελο της ΕΨΗ. Μετά από 39 παιχνίδια ήρθε η δικαίωση με την άνοδο, την επιστροφή του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά από απουσία ενός χρόνου, σε μια χρονιά που ξεκίνησε με άγχος, αλλά ολοκληρώθηκε αποθεωτικά. Γιώργο. Εντάξει, όπως είπατε και εσείς, ήταν όντως μεγάλο το άγχος, να το τονίσω αυτό στην αρχή. Δηλαδή και οι παίκτες και η ομάδα ήταν αγχωμένοι αν το θα παίξουμε ή όχι. Αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρω, υπήρχε ένας καθησυχασμός να το πω, ότι ναι, θα δικαιωθούμε, θα ξεκινήσουμε κανονικά στο πρωτάθλημα και θα έχουμε μια καλή πορεία όπως αποδείχθηκε. Το άγχος κάνει τη δικαίωση μεγαλύτερη. Ανδρέα. Όπως είπατε, ήταν μια πολύ μακριά και πολύ απαιτητική χρονιά. Όπως είπε και ο Γιώργος, υπήρχε μεγάλη πίεση στην αρχή της χρονιάς με αυτά τα εξωγωνιστικά προβλήματα που είχε η ομάδα σχετικά με τη συμμετοχή της. Αλλά υπήρξαν άτομα τόσο της διοίκησης όσο και ο προπονητής, αλλά και παίχτες πιο έμπειροι που υπήρχαν μέσα στα αποδυτήρια και μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα αυτά, να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο της διοίκησης και νομίζω ότι όσοι παραμείναμε δικαιωθήκαμε έχοντας πάρει και το πρωτάθλημα, έχοντας πάρει και την άνοδο που ήταν εξ αρχής η στόχη. Ουσιαστικά δύο πρωταθλήματα κατακτήσατε. Το ένα ήταν το πρωτάθλημα της κανονικής περίοδου στην Α1 κατηγορία της ΕΨΗ, αυτό που σας έδωσε ένα τίτλο που θα έμενε, εντάξει, ο ΑΟΤ καταχωρεί το ως πρωταθλητής Ηρακλείου, αλλά μπορεί να μην είχε και αντίκρισμα. Οδηγούσε στα μπαράζ, το δεύτερο πρωτάθλημα τώρα μπορεί να μην είχε τίτλο, αλλά σαν συνέπεια του πρώτου ήταν αυτό που σας έφερε στην τρίτη εθνική κατηγορία, που παίξατε στα μπαράζ. Έτσι, δηλαδή, ναι μεν η τρίτη θέση δεν δίνει τίτλο, αλλά είναι αυτή που σας έδωσε την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ως συνέπεια της κατάκτησης του τίτλου στην Α1. Μπερδεμένα πράγματα, Γιώργο, Σωστά τα λέτε και φανταστείτε τώρα να έχει παίξει βασικά ένα πρωτάθλημα στο οποίο ουσιαστικά μέσα σε ένα μήνα να παίζεις υπερβολικά πολλά παιχνίδια, δηλαδή, ειδικά τις πρώτες αγωνιστικές που είχαμε μείνει και πίσω βαθμολογικά επειδή είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έπρεπε να παίζουμε κάθε εβδομάδα δύο παιχνίδια. Επειδή ναι, ξεκινήσατε από εκεί και το αναφέρατε και δύο, να μιλήσουμε αφού ξεκινάμε έτσι την συζήτηση για αυτό το ψυχοφθόρο διάστημα της έναρξης. Είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά εσείς ήσασταν στα πίτσα, όπως λέμε. Δηλαδή δεν είχατε ακόμα αποκτήσει το δικαίωμα για να αγωνιστείτε. Πώς κύλησε αυτή η περίοδος? Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ήταν λίγο πιεστικό, γιατί εντάξει, να βρίσκεσαι πίσω στη βαθμολογία, να θες να κυνηγήσεις πρωτιά, γιατί εμείς δεν το λέγαμε, αλλά από την αρχή αυτός ήταν ο στόχος μας, ξεκάθαρα. Πιεστήκαμε πάρα πολύ, θεωρώ, μετά από ένα σημείο, δηλαδή είχαμε κάνει 9-9, ας πούμε, και έπρεπε να παίξουμε ένα ντέρμπι με τον Κουρσόνα. Είχε πολύ δρόμο ήδη μετά το πρωτάθλημα και εντάξει, ήτανε ζόρι. Δηλαδή, να τελειώνουμε ας πούμε το πρωτάθλημα, να ξέρουμε ότι έχουμε πάρει τον τίτλο και εκεί που είσαι χαρούμενος και έχεις κατακτήσει το πρωτάθλημα, να ξέρεις ότι ακολουθεί πάλι ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε και πολύ δυνατές ομάδες, έτσι, αυτό. Ναι, εγώ θέλω να σταθούμε κυρίως στη διαδικασία των μπαράζ, όχι ότι το πρωτάθλημα της Α1 ήταν κάτι εύκολο ή κάτι που χρειάζεται να το προσπερνάμε, αλλά επειδή το έχουμε ήδη αναφέρει και με τον προπονητή σας, τον Νίκο Τσουτζή, τον Νίκο τον Κουρουθιανάκη, και σε προηγούμενες μας συζητήσεις όταν είχε συντελεστεί πλέον η κατάκτηση της πρωτιάς, θέλω να σταθούμε στη διαδικασία των μπαράζ, που η ομάδα είχε ένα απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες
και μια ήττα από τη Νέα Ιωνία που τερμάτισε στην πρώτη θέση και ξεκινήσατε όχι με τον καλύτερο τρόπο. Δεν θα πω ότι ήταν κακό ξεκίνημα η λευκή ισοπαλία με την Νεάπολη εκτός έδρας, αλλά ίσως περιμένατε ότι θα μπείτε με το δεξί με ένα τρίποντο εκεί. Να πάμε στα μπαράζ λοιπόν βήμα-βήμα, αγωνιστική την αγωνιστική, παιχνίδι το παιχνίδι. Το παιχνίδι με την Νεάπολη, Ανδρέα. Αυτό το, η λευκή ισοπαλία 0-0, πώς επέδρασε την ομάδα? Έκοψε λίγο τον ενθουσιασμό? Κοιτάξτε να δείτε, έκοψε σίγουρα λίγο τον ενθουσιασμό, γιατί και περιμέναμε αλλά και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία των μπαράζ με ένα τρίποντο. Αλλά αυτό ήταν ίσως και να μας βοήθησε, γιατί μας προσγείωσε αρκετά. Α, πες μου, ναι, να δούμε και αυτή τη διάσταση. Και είπαμε ότι από εδώ και πέρα δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Γιατί εντάξει, είναι άλλο να ξεκινάς με 3 βαθμούς και άλλο να ξεκινάς με έναν σε ένα πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών, 7 με το ρεπό. Οπότε σίγουρα εγώ θεωρώ ότι μας βοήθησε κιόλας. Μας έκανε να βάλουμε μυαλό, να συγκεντρωθούμε στο στόχο μας. Τώρα, όσο για το παιχνίδι με την Νάπολη, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με το τρίποντο εκεί πέρα. Αλλά ήταν ένα match, θα το πω, ειδικών συνθήκων, σε έναν πάρα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο και με τις καιρικές συνθήκες, με τον αέρα να μην βοηθάνε τόσο. Όχι πως είναι δικαιολογία, γιατί και εμείς σίγουρα δεν παρουσιαστήκαμε στο 100%, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας αδικεί λίγο. Επέδρασε και με θετικό τρόπο, λέει ο συμπαίκτης σου Γιώργο, το μάτς με την Νεάπολη, αυτοί οι δύο βαθμοί που φαινόταν στην αρχή σαν χαμένοι, γιατί λαθασμένα θεωρείται ως αδύναμος κρίκος. Αποδείχθηκε δεν ήταν έτσι η ομάδα της Νεάπολης, γιατί πήγε καλά στα μπαράζ. Δηλαδή και μόνο τη τελευταία αγωνιστική, έστω υπό προϋποθέσεις, ήταν λιγοστές, ελάχιστες. Στο κυνήγι και αυτή της ανόδου έδειχνε ότι ήταν μια καλή ομάδα, έτσι. Ναι, σαφώς. Δεν θεωρώ ότι κάποια από τις ομάδες που συμμετείχαν φέτος στα μπαράζ δεν ήταν άξιες, να το πω έτσι. Ο πρωταθλήτρης ενός του ίσως ήταν. Σίγουρα, ναι. Λέμε για την κατανομή των δυνάμεων στον όμιλο. Ναι, ναι. Όχι. Θεωρώ πως είχαν αρκετά καλή ομάδα. Δηλαδή και εμείς δυσκολευθήκαμε στο παιχνίδι εδώ μεταξύ μας. Παρόλο που ναι, οκ, okay, δεν ήμασταν όπως ήμασταν στα άλλα τα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι δείξαμε αυτό που έπρεπε να δείξουμε στα επόμενα που ήρθανε. Όπως είπε και ο Ανδρέας, βάλαμε κάτω το κεφάλι, ας πούμε, δουλέψαμε και παλέψαμε σε όλα τα παιχνίδια και πήραμε αυτό που μας άξιζε. Μετά το 0-0 με την Νεάπολη ακολουθεί το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και η πρώτη νίκη στη διαδικασία για τον ΑΟΤ απέναντι στον Απόλλωνα Αγίου Ιωάννη, τον πρωταθλητή Χανίων, με 3-2 σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Μίλησέ μας γι' αυτό. Πρώτη νίκη. Ναι, θα σας πω το εξής, ότι και την προηγούμενη χρονιά που είχαμε ανέβει πάλι, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Πριν 2 χρόνια, πρόπερσι, ναι, πάλι με τον Απόλλωνα. Είχε ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, είχαμε παίξει το πρώτο παιχνίδι εκτός, στη ΣΥΤΗ, αν θυμάμαι καλά. Με την νίκη 1-0. Ναι. Και φέτος πάλι, ας πούμε, δεύτερη αγωνιστική, ήρθαμε πάλι αντιμέτωποι με την ίδια ομάδα. Προληπτικό είσαι. Δεν ξέρω, δηλαδή από την αρχή το σκεφτόμουν έτσι, δεν ήταν ότι έκατσε και το πρόγραμμα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Άγιος Ιωάννης θα έπρεπε να έχει ανέβει κατηγορία. Δηλαδή και η ομάδα που είχε παρουσιάσει και στο μεταξύ μας παιχνίδι και σε άλλα παιχνίδια που την είχα παρακολουθήσει εγώ προσωπικά, ήταν άξια στο να ανέβει κατηγορία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα έτυχε, δεν θα το πω, αλλά στο μεταξύ μας παιχνίδι ήμασταν καλύτεροι. Πήραμε αυτό που άξιζε να πάρουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και προχωρήσαμε. Ανδρέας, το παιχνίδι αυτό είναι και το μοναδικό από τα 6 που δώσατε στα μπαράζ που σκόραρες κιόλας. Και ένα από τα 3 γκολ της ομάδας. Φαντάζομαι αυτό το παιχνίδι συνεπάγεται και κάποια ψυχική πίεση. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ προσπαθώ σε κάθε αντιμετωπίζω κάθε παιχνίδι το ίδιο. Τώρα το σε αν κάποιες μέρες θα είμαι καλά, αν κάποιες μέρες θα σκοράρω ή όχι, πολλές φορές δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Ναι, προφανώς. Ναι, εγώ το λέω για την ομάδα. Μετά θα έρθουμε και σε προσωπικές ερωτήσεις. Γι' αυτό το παιχνίδι παίζει ο ΑΟΤ με τον Απόλλωνα Αγίου Ιωάννη, πρώτο μάτς εντός. Υπήρχε έτσι μία ανάγκη για να ξεκινήσει η νικηφόρα. Θα είχαν έδαφος αν δεν το παίρνει, έτσι.
σίγουρα υπήρχε ένα πρέπει. Είχαμε πει ότι ναι, αυτός ο σκοπός είναι η νίκη, εννοείται, γιατί μετά θα μέναμε πάρα πολύ πίσω. Παρόλο που είδαμε ομάδες που δεν ξεκίνησαν καλά να περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή μία από τις τρεις θέσεις. Αλλά ναι, όπως είπατε, υπήρχε ένα πρέπει στο να κερδίσουμε, και γιατί θα βρισκόμασταν πολύ πίσω, αλλά και γιατί παίζαμε στην έδρα μας και κατά τα ψέματα έχουμε μια πολύ καλή έδρα και θα πήγαινε στράφη το παιχνίδι, να το πω έτσι, αν δεν παίρναμε το τρίποντο. Ναι, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι κάθε βαθμός μέτρησε, γιατί στην ισοβαθμία δηλαδή τα πράγματα ήταν πάρα πολύ, ακόμα και ο ένας βαθμός αν δεν τον είχε ο ΑΟΤ, το βαθμό με την Νεάπολη αυτή τη στιγμή θα είχε πρόβλημα. Τρίτη αγωνιστική. Ακολουθούν δύο εκτός έδρας παιχνίδια, πρώτα απ' όλα να πούμε. Είναι τα δύο παιχνίδια που δώσατε εκτός Κρήτης στην Αθήνα. Πρώτο απέναντι στον Καραβά. Και κρίνεται στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Χαϊντίνη. Μίλησέ μας για αυτό το μάτς, Γιώργο. Εντάξει, θα το πω ομά παλικαρίσιο διπλό. Δηλαδή αυτό που καταφέραμε εκείνη τη μέρα, εκτός ότι μας βοήθησε πάρα πολύ στη συνέχεια, όπως συνεχιστήκαν ας πούμε τα πράγματα. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες εκείνο το παιχνίδι, να μπούμε και στο σκορ και πιο νωρίς. Γενικά θα πω για όλη την εβδομάδα ότι είναι το ταξίδι να πας να παίξεις σε μια έδρα που αντικειμενικά ήταν καλή. Εγώ δεν θα το κρύψω ότι η Διτησία δεν ήταν και με το μέρος μας σε καμία περίπτωση. Όσοι είχαν δει το παιχνίδι και ήταν και στο γήπεδο θα το καταλάβουν αυτό που λέω. Αλλά δείξαμε πραγματικά χαρακτήρα και κάναμε αυτό που δουλεύαμε όλη τη χρονιά, δηλαδή. Παρόλο τις αντίξωες συνθήκες, παίξαμε το ποδόσφαιρό μας, προσπαθήσαμε και μέχρι και την τελευταία στιγμή πήραμε αυτό που αξίζαμε. Εκεί ο ΑΟΤ κάνει ένα πολύ καλό συμπληρώνει, δηλαδή μια τριάδα αγώνων, πολύ καλό ξεκίνημα. Γιατί σου δίνει και ψυχολογικό, όπως και να κάνουμε, σου τονώνει το φρόνημα μια νίκη στο 90, πολύ περισσότερο όταν σε διατηρεί πριν το ρεπό σου, υπήρχε το παιχνίδι με τη Νέα Ιωνία, σε θέση γνωρίζοντας ότι ακόμα και αν χάσει το επόμενο και ακολουθεί το ρεπό, σε θέση ισχύως. Ναι, σαφώς, γιατί όπως είπα και πριν, εμείς ταξιδέψαμε και παίξαμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας, στην Αθήνα κιόλας, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και πραγματικά η κούραση ήταν ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι με τη Νέα Ιωνία, που εκτός ότι είχε εξαιρετικούς παίκτες και ομάδα, εμείς ήμασταν υπερβολικά κουρασμένοι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το νιώσαν και οι άλλοι συμπαίκτες μου, αλλά το να ταξιδεύεις ουσιαστικά 5 μέρες και να βρίσκεσαι, να πρέπει να δώσεις το 100% σε τέτοια παιχνίδια, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Ούτως ή άλλως η ομάδα φαινόταν ότι είχε κουραστεί στο φινάλε πηγαίνοντας προς το τέλος του πρωταθλήματος με τα συνεχόμενα παιχνίδια που έδινε, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό που περάσαμε στο πρωτάθλημα ήταν αρκετό, δηλαδή. Και εφόσον και υπήρχε αυτή η διαμορφία με το ξεκίνημα, έτσι, με τους συνεχόμενους αγώνες, ένα παραπάνω στην ομάδα. Ναι, ναι, σίγουρα. Και όχι, εγώ δεν θα πω μόνο αυτό. Θα πω ότι υπήρχε πίεση τότε, υπήρχε πίεση και αργότερα προφανώς που ήταν κοντά βαθμολογικά το πρωτάθλημα. Να σε ακολουθεί ο Ηρόδοτος κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, να πρέπει να παίρνεις βαθμούς σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν γενικά η πίεση, δηλαδή δεν ήταν μόνο η κούραση που έβγαινε σε κάθε παιχνίδι, ήταν και η ψυχολογία πολλές φορές. Έπρεπε να συντηρηθείς ψυχολογικά, να είσαι συνεπής προπονήσεις σου, ήταν πάρα πολλά δηλαδή. Αρκετά πολλά, αλλά είμαστε στο παιχνίδι με τον Καραβά, να ακούσω και τον Ανδρέα για αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι ήταν ένα πολύ μάγκικο διπλό. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι από τις λίγες φορές που η κριτική ομάδα παίρνει τέτοιο αποτέλεσμα στην Αθήνα, εκτός Κρήτης. Κάποια πράγματα όντως δεν ήταν με το μέρος μας, χωρίς να αναφερθούμε περαιτέρω. Αλλά δείξαμε πίστη στο πλάνο, δείξαμε ψυχικά αποθέματα και σωματικά και καταφέραμε νομίζω να πάρουμε αυτό που αξίζαμε βάσει εικόνας. Από τις τρεις νίκες ήταν αυτή, όπως το λες, η πιο μάγικη που σημείωσε η ομάδα. Και η πιο μάγικη και θεωρώ και ίσως και η πιο σημαντική. Ακολουθεί το παιχνίδι με τη Νέα Ιωνία, εκεί, εντάξει, κουρασμένοι όπως είπες, Γιώργο,
γνωρίζετε την ήττα με 1-0, συνεχόμενο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα, απέναντι στην Πρωτοπόρο. Δεν περίμενε και πολλά πράγματα ο ΑΟΤΑ μετά από τόσο σωματική ψυχή καταπώνηση, έτσι. Εντάξει, έτσι είναι. Τώρα εγώ θα το βλέπω λίγο διαφορετικά και πιστεύω το βλέπανε όλοι φέτος στην ομάδα. Δηλαδή. Εμείς κάθε παιχνίδι που είχαμε να αντιμετωπίσουμε το βλέπαμε εντελώς ξεχωριστά με το είτε είχε συμβεί την προηγούμενη είτε με το τι θα συμβεί την επόμενη. Τι εννοώ, εμείς ναι ξέραμε ότι το παιχνίδι στην Νέα Ιωνία ήταν δύσκολο, η Νέα Ιωνία ήταν το φαβορί όπως και αποδείχθηκε στο τέλος βαθμολογικά. Παρ' όλα αυτά δεν πήγαμε με την οτροπία ότι ναι, οκ, θα χάσουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Παλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, ναι. Δεν, παλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν και λίγο, όχι άτυχοι να το πω. Ίσως ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που κάναμε φέτος, κατά την άποψή μου. Και θεωρώ πως επηρεαστήκαμε και από την κούραση. Δεν είναι μόνο δηλαδή, ότι παίζαμε με τη Νέα Ιωνία ή ότι τη φοβηθήκαμε. Αλλά λοιπόν, είναι ναι. Οι μετακινήσεις, τα ταξίδια. Ναι, ναι. Ήταν μια ήττα που δεν θεωρώ μας επηρέασε τόσο πολύ. Γιατί ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε με ένα δύσκολο αντίπαλο και είχαμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα προηγουμένως. Μάλιστα. Και ακολουθούν. Υπάρχει το ρεπό μετά, το οποίο δεν διαφοροποιεί ωστόσο πράγματα. Και ακολουθούν δύο παιχνίδια στο τυμπάκι. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, έπαιξε ρόλο και το πρόγραμμα? Δηλαδή ότι τα δύο τελευταία παιχνίδια. Εδώ θέλω να σταθούμε και στο πρόγραμμα της διαδικασίας, ήταν στο γήπεδό σας. Γιώργο. Σίγουρα. Φέτος είχαμε μια από τις καλύτερες έδρες, θεωρώ, είτε στο πρωτάθλημα είτε στη διάρκεια των μπαράζ. Θεωρώ πως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να αγωνίζεσαι σε τέτοια παιχνίδια, να το πω, που καίει μπάλα, που είναι σημαντική η βαθμή που πρέπει να πάρεις. Το να αγωνίζεσαι στην έδρα σου, με τον κόσμο σου, που εγώ αντικειμενικά κάθε φορά που μπαίνω στο παιχνίδι και βλέπω αυτή την κερκίδα με αυτή την ένταση, νιώθω πραγματικά ότι δεν πρόκειται να χάσω στην έδρα μου. Και θεωρώ ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο παιχνίδι με το Ρεθμινιακό και στο παιχνίδι με το τελευταίο τώρα που παίξαμε χθες. Αντλείς δύναμη από το γήπεδο σου, ήταν πραγματικά το τυμπάκι ένα σημείο αναφοράς, η έδρα για την συνέχεια, και το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που έχετε να δώσετε είναι με το Ρεθυμνιακό, όπως αποδείχθηκε δύσκολη νίκη με γκολ στο 85 του Ματαξάκη, και είναι πολύτιμη νίκη γιατί δημιουργεί τα τελικά βαθμολογικά δεδομένα. Για αυτό το παιχνίδι μίλησε μου, Ανδρέα. Σίγουρα θέλαμε το τρίποντο, όπως και δίποτε, τόσο επειδή ήταν στην έδρα μας, αλλά και βαθμολογικά μιλώντας. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί αρχικά μιλάμε για ένα κριτικό ντέρμπι. Και παρόλο έτσι που ήταν το παιχνίδι, ήταν κριτικό ντέρμπι, παρά το ότι ο Ρεθυμνιακός μέχρι τότε μετρούσε μόνο ήττες, έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Αυτό ακριβώς. Παρόλο που ήρθε βαθμολογικά αδιάφορος και πολλοί θα πίστευαν ότι θα το παρατούσε το παιχνίδι, είδαμε ένα Ρεθυμνιακό να στέκεται πολύ καλά στο παιχνίδι, να μας βάζει πολύ δύσκολα. Θεωρώ ότι φανήκαμε και εμείς λίγο κουρασμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Ήρθανε βέβαια κάποια παιδιά από τον πάγκο, μας βοήθησαν, καταφέραμε, βρήκαμε ψυχικά αποθέματα εν τέλει, βάλαμε ένα πολύ όμορφο γκολ, θεωρώ, και έτσι καταφέραμε και πήραμε το τρίποντο. Για αυτό το παιχνίδι, Γιώργο, με το Ρεθυμνιακό που έβαλε δύσκολα όντως την ομάδα του ΑΟΤ και μέχρι το 85, ενώ είχε χάσει και κάποιες φάσεις, είχε δημιουργήσει και επικίνδυνες φάσεις στην εστία σας, εν τέλει κερδίθηκε και διατήρησε τον ΑΟΤ σε θέση οδηγού στο θέμα της ανόδου. Ναι, έτσι είναι. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, πριν την επίτευξη του τέρματος. Και ο Ρεθυμνιακός. Ναι, αυτό ήθελα να σημειώσω, ότι και ο Ρεθυμνιακός είχε φάσεις που θα μπορούσε να σκοράρει. Αλλά εμείς, όπως κάναμε και όλη τη χρονιά, δεν παρατήσαμε το παιχνίδι, δηλαδή και το τελευταίο λεπτό παίζεται, ας πούμε. Και η τελευταία φάση μετράει, μπορεί να καθορίσει πάρα πολλά πράγματα, όπως και αποδείχθηκε. Mm-hmm. Και η τελευταία φάση μετράει, αυτό το σχολιάσουμε στην εξέλιξη. Και η άνοδος συντελείται χθες στο μάτς με το Μαδραϊκό.
Στο ισόπαλο 1-1 με τον Μανδραϊκό. Εκεί συντελείται η άνοδος. Γιώργο. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι, θα πω, όχι πιο εύκολο. Είχαμε μια μεγαλύτερη άνεση από την άποψη ότι δεν κυνηγούσαμε απαραίτητα την νίκη για να βγούμε κατηγορία. Έπαιζε με δύο αποτελέσματα. Ακριβώς. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε σχετικά καλά και θα μπορούσαμε να βρούμε και πολλές ευκαιρίες, δηλαδή να σκοράρουμε. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά ήταν λίγο... δεν ήμασταν καλοί στην τελική φάση. Παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με ένα γκολ, εντάξει, ήταν καθαρά λάθος, δηλαδή, το οποίο είχε γίνει και άλλες χρονιές. Δηλαδή θεωρώ ότι φέτος ο μόνος τρόπος που τρώγαμε γκολ ουσιαστικά ήταν με μικρά λαθάκια. Δεν ήταν ότι απελυθήκαμε ιδιαίτερα από κάποια άλλη ομάδα. Παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, όπως είπα και πριν, παλέψαμε μέχρι τέλους. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο διαφορετικά και πιο δυνατά και βρήκαμε ένα τέρμα το οποίο μας εξασφάλισε και την ισοπαλία. Μάλιστα, να ακούσω και την άποψη του Ανδρέα. Εγώ για αυτά τα παιχνίδια στα οποία κυνηγάζει δύο αποτελέσματα, η αλήθεια είναι ότι τα φοβάμαι λίγο περισσότερο, γιατί επαναπράβεσαι όταν λες πάω για δύο αποτελέσματα. Οπότε εμείς είχαμε πιο πολύ στο μυαλό μας, θεωρώ, το να κερδίσουμε παρά το να πάμε για το χ. Γιατί το χ πολύ εύκολα μπορεί να γίνει και διπλό, όπως μπορεί να γίνει και άσος, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα παιχνίδια αυτά. Δείξαμε συγκέντρωση, πήγαμε το παιχνίδι στο ρυθμό που θέλαμε, βάσει και της κατάστασης στην ομάδα, δηλαδή βάσει κούρασης, βάσει όλων. Εντάξει, δεχτήκαμε ένα γκολ, όπως είπε ο Γιώργος, από ατομικό λάθος. Και εντάξει, ευτυχήσαμε μετά να σκοράρουμε, να βρούμε ένα γκολ και πήραμε ένα αποτέλεσμα ανόδου στο τέλος. Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Ξανά μαζί, χορηγός της εκπομπής, ο εκπαιδευτικός όμιλος DP Studies, πληροφορική, ξένες γλώσσες, οικονομία, διοίκηση, μάρκετινγκ, τουρισμός, επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα, θα τα βρείτε όλα στο DP Studies, εκεί που εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τους προσκεκλημένους μας, τους ποδοσφαιριστές του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου, που βρίσκεται πλέον στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από του χρόνου θα είναι ξανά στην τρίτη εθνική. Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Γερακιός. Μιλάμε για τη διαδικασία των μπαράζ, αλλά γενικότερα και για την περίοδο. Ανδρέα, εσύ ήσουν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, σημειώνοντας, σου φάγα και ένα γκολ από τα μπαράζ, γιατί ήσουν στον Απόλλωνα Αγίου Ιωάννη, σκόρερες και χθες. Και τα δυο, όπως και κάθε γκολ, έπιασε τόπο στη διαδικασία. Πόσα γκολ σημείωσες? Μαζί με μπαράζ. Όλα. 32. Τα οποία κατανέμονται ως εξής. 29 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελο και 2 στα μπαράζ. Και 2 στα μπαράζ, 32 γκολ. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό από όλα? Τώρα, εντάξει, θεωρώ ότι ήταν πολλά σημαντικά. Εγώ θα πω για το αγαπημένο μου. Ναι, ήταν αυτό μέσα στον Ηρόδοτο. Μάλιστα, στην άλλη Καρνασόν, το μάτς στον πρώτο γύρο, λες. Ναι, ναι. Ο ΑΟΤ αποκτά μια διαφορά από τον Ηρόδοτο, δηλαδή 3 βαθμών. Μπαίνει μπροστά από τον Ηρόδοτο. Ναι. Για πες μου. Εντάξει, είναι, αυτό το γκολ είχε άλλη έγκλη, γιατί είναι σε ένα ντέρμπι κορυφής, είναι σε μια καυτή έδρα, είναι απέναντι σε ένα αντίπαλο που όλοι γνωρίζουμε το μέγεθός του. Οπότε, ναι, εντάξει, θεωρώ ότι αυτά τα γκολ τα χαίρεσε λίγο παραπάνω. Και επίσης είναι και ένα γκολ που δίνει τρίποντο στην ομάδα σου. Ναι, είναι ένα γκολ με προεκτάσεις εν ολίγης, έτσι. Ναι, ακριβώς. Το οποίο έφερε τον όταν ισόβαθμος από τον Ηρόδοτο και τον πέρασε 3 βαθμούς και τούτος και την ισοβαθμία, δηλαδή, γιατί ήταν μπροστά. Για σένα, Γιώργο, δεν θα
Νομίζω είναι ένα γκολ με τον Ηρόδοτο στο Τιμπάκι όμως, στο δεύτερο γύρο. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, εγώ δεν είχα και τις επιλογές που είχε ο Ανδρέας φέτος. Πόσες φορές σκοράρες? Τρία γκολ έβαλα. Τρία γκολ. Ναι. Αυτό ήταν το τρίτο, ναι. Το τελευταίο. Τρίτο και φαρμακερό που λέμε. Ναι. Και ήταν στο 2-1. Ήταν στο 2-1 όταν παίζαμε στην έδρα μας με τον Ηρόδοτο. Που εντάξει, ουσιαστικά σφραγίσαμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να φανταστώ έτσι ένα καλύτερο γκολ. Ήταν το δεύτερο γκολ, Ναι, ήμασταν ισοπαλία. Με 10 παίκτες βασικά είχαμε βρεθεί πίσω στο σκορ, με 0-1 χάναμε. Νομίζω είχες μπει αλλαγή. Ναι, είχα μπει αλλαγή όταν χάναμε και το γυρίσαμε το παιχνίδι με 10 παίκτες και ήμουν εγώ τυχερός, να το πω έτσι, που έβαλα τον γκολ και καθόρισε το παιχνίδι. Πήραμε το τρίποντο στην έδρα μας και σφραγίσαμε και αυτόματα τον τίτλο. Ουσιαστικά αυτό ο κόσμος σφραγίζει τον τίτλο, έτσι. Δηλαδή προφανώς δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν γίνεται και ερώτημα. Ερώτημα γίνεται, αλλά η απάντηση είναι προφανής, ας πούμε, σαν να μην γίνεται. Ενώ για τα 32 είναι, του Παπανδρέου είναι περί μεγαλύτερη η γκάμα. Αν αναζητήσουμε τους λόγους της φετινής επιτυχίας για την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Τιμπακίου, ποιοι είναι, Ανδρέα, έτσι να τους αναφέρουμε? Εντάξει, αν το πάρουμε αγωνιστικά το κομμάτι, θα δούμε ένα, αν και μικρό, θα δούμε ένα πολύ ταλαντούχο ρόστερ, μικρό σε ηλικία, με πολλά τρεξίματα. Ναι. Και από την άλλη έναν προπονητή, ο οποίος πραγματικά μιλάγε, θεωρώ, στην καρδιά του ποδοσφαιριστή. Ήταν αυτός που μας κράτησε ενωμένους και στην αρχή, πριν ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα. Για πες μου. Ναι, ήταν σαν ο ψυχολόγος μας. Μας έμπαινε κάθε μέρα και μας καθησύχαζε ότι όλα θα πάνε καλά. Προσπαθούσε και αυτός όσο μπορούσε να κάνει τις προπονήσεις λίγο έτσι πιο διασκεδαστικές, να το πω, για να μην υπάρχει έξτρα πίεση από ό,τι ήδη υπήρχε λόγω των συνθήκων, των εξωαγωνιστικών συνθήκων. Οπότε θεωρώ ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το κλίμα στα αποδυτήρια επίσης, ναι, με έμπειρους ποδοσφαιριστές μας βοηθούσαν με την εμπειρία τους να καταλάβουμε τι γίνεται, μας κρατάγανε ενωμένους. Ο Νίκος Κουρθιανάκης, όπως ξέρετε, ο Αριστινίδης, ο Γεράσιμος όταν ήρθε τον Ιανουάριο. Αλλά γενικά υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας, ήμασταν μια παρέα. Γιατί πολλά παιδιά ήμασταν κοντά σε ηλικία, είχαμε υπάρξει ξανά συμπαίχτες. Οπότε θεωρώ ότι παίξαν ρόλο όλα. Μάλιστα. Ταλέντο, ικανότητα. Ο Σουτζής, ο οποίος μας κράτησε ενωμένους. Το παρείστικο κλίμα στα αποδυτήρια, είπε Γιώργο. Ο Ανδρέας, έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό ή να θωρακίσεις περισσότερο κάποια από αυτά που είπε ή να διαφωνήσεις κιόλας? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Όχι. Συμφωνώ πλήρως με όσα είπε, ναι, ο Ανδρέας. Δηλαδή πραγματικά, εγώ όσα λίγα χρόνια αν έχω παίξει μπάλα, δεν, ναι, έχω ξαναβρεθεί σε πιο καλά αποδυτήρια. Δηλαδή φέτος το κλίμα ήταν εξαιρετικό, πραγματικά. Εξαιρετικό κλίμα. Ναι. Εξαιρετικό. Και θα πω και για τη διοίκηση, έτσι, που είπε και ο Ανδρέας λίγα πράγματα. Α, μάλιστα. Και για όλη τη διοίκηση που από την πρώτη στιγμή που υπήρξε αυτή η δυσκολία με το αν θα κατέβουμε στο πρωτάθλημα, αλλά μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι εχθές ήταν πάντα δίπλα μας, μας καθησύχαζε, μας στήριζε, είτε στα κακά αποτελέσματα που φέραμε είτε στα καλά. Και γενικά ήταν πάντα, δηλαδή, δίπλα μας. Στα ξεκινήματα της χρονιάς, όταν υπάρχει εκεί ένα ερωτηματικό, κάποια σύννεφα, τι θα γίνει με την συμμετοχή στο πρωτάθλημα, σας πέρασε από το μυαλό, φευγαλέα ή όχι, να αποχωρήσετε, Ανδρέα? Μπορεί να ακουστεί ότι το λέω για να το πω. Την άποψή σου, ό,τι θέλεις λες. Όχι, εμένα προσωπικά δεν μου πέρασε από το μυαλό να φύγω, γιατί ήμουνα ήδη 2 χρόνια σε εκείνη την ομάδα. Είμαι συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα. Αλλά επίσης μέσα μου πίστευα και εγώ ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή ήταν δύσκολο
να αποχωριστείς, αυτό που είχαμε φτιάξει από την προετοιμασία κιόλας, με την παρέα, τόσο αγωνιστικά αλλά και στα αποδυτήρια μέσα, ήταν δύσκολο να το βρεις αλλού. Αλλά θεωρούσα και εγώ ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Είχαμε και ανθρώπους να μας καθησυχάζουν, οπότε δεν σκέφτηκα ποτέ να φύγω. Μάλιστα. Γιώργο. Ναι, συμφωνώ με τον Αντρέα. Σίγουρα θεωρώ ότι από όλους τους παίκτες είχε περάσει από το μυαλό το άγχος, το τι θα γίνει π.χ. αν δεν κατέβει η ομάδα. Ναι. Θα μείνουμε χωρίς ομάδα, χωρίς να παίζουμε μπάλο το ένα το άλλο. Αλλά δεν θεωρώ πως πέρασε από κάποιο παιδί στο μυαλό του ότι ναι, εγώ θα φύγω π.χ. θέλω να φύγω, δεν θα αντέξω π.χ. αυτή την πίεση. Όπως είπε και ο Αντρέας, επειδή μας καθησυχάζανε κιόλας και επειδή ήταν δίπλα μας σε όλα τα βήματα που περνούσαμε, να το πω έτσι, δεν θεωρώ ότι πέρασε από κάποιον παίκτη αυτό το πράγμα του μυαλό του. Και πηγαίνουν όλα καλά, η ομάδα ξεκινάει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να κάνει ένα αγώνα δρόμο. Αυτή η κούρσα με το χρόνο, με τις υποχρεώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, τα παιχνίδια ανά τρεις μέρες, να ακολουθεί το ένα το άλλο για να μπορέσετε να καλύψετε το χαμένο έδαφος, χωρίς να ευθύνεστε εσείς γι' αυτό. Πώς κύλησε αυτό το διάστημα, Γιώργο? Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, άμα γίνεται αυτός. Ναι, τώρα προφανώς φταίει το γεγονός ότι είχαμε και πολλά παιχνίδια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εντάξει, σίγουρα. Θυμάμαι το, συγγνώμη, σε διακόπτω, τον προπονητή στον Νίκο το Σουτζή, που μου είχε πει, ήταν λίγο μια-δύο εβδομάδες μετά που είχε ξεκινήσει ο out, και του λέω, καλά, πώς θα γίνει να καλύψετε τόσο, δεν σε φοβίζει τόσα παιχνίδια που έχετε μπροστά σας? Λέει, αυτό δημιουργεί μια δίψα, αυτή η αποχή από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις έχει δημιουργήσει μια δίψα στην ομάδα. Ναι. Ότι ήθελε, θέλατε να παίξετε, θέλατε να μπείτε στο γήπεδο και να παλέψετε. Ακριβώς. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερος όρος να το σχολιάσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί από τη στιγμή που μάθαμε ότι θα συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα, θεωρώ και από τα αποτελέσματα το δείξαμε αυτό, ότι μπαίναμε σε κάθε παιχνίδι και νομίζω δεν είχαμε βάλει κάτω από 3 γκολ, αν θυμάμαι καλά, σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή η ομάδα πήγαινε πραγματικά εξαιρετικά. Και είναι φυσιολογικό, νομίζω, όλοι οι παίκτες θέλαμε να φτάσουμε, δηλαδή βλέπαμε και τη βαθμολογία ότι ήμασταν πίσω στα παιχνίδια και θέλαμε να φτάσουμε σιγά σιγά πιο ψηλά, να φτάνουμε στην κορυφή. Όπως επίσης, και αυτό είναι ένα γνώρισμα του φετινού out που μας περιέγραψε ο Γιώργο, το ότι έμπαινε μέσα και πάρα πολύ γρήγορα σημείωνε 2 γκολ, 3 γκολ καμιά φορά πριν κλείσει το ημίχρονο και καθάριζε τα παιχνίδια, μετά ήθελε διαχείριση το μάτς. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν και κομβικό που το κάναμε για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που είχαμε το άγχος να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Και όπως είπατε και εσείς, μπαίναμε και το καθαρίζαμε ουσιαστικά σε μικρό χρονικό διάστημα. Αργότερα εγώ θεωρώ ότι δεν ήμασταν το ίδιο αποτελεσματικοί, δηλαδή ναι. Δεν μπαίναμε στο 10 ας πούμε και είχαμε βάλει 2 ή 3 γκολ όπως κάναμε στην αρχή. Προσεγγίζαμε αλλιώς τα παιχνίδια, είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, δεν αγχωνόμασταν και βρίσκαμε πάντα τη λύση, θεωρώ, στο να ξεκλειδώνουμε το παιχνίδι και να παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Μάλιστα, για τον Ανδρέα το ίδιο ερώτημα, αυτός ο μαραθώνιος παιχνιδιών. Κοιτάξτε, δείτε, ήταν δύσκολο και όταν το σκεφτόσουν ότι ξεκινάς από το μείον 12. Ναι. Γιατί θεωρώ ήταν, νομίζω είχαμε ξεκινήσει 4 αγωνιστικές. Επίσης, και αυτό ναι, και αυτό που, ναι, όταν έχεις μπροστά σου ένα handicap το οποίο εσύ δεν έχεις παίξει βέβαια, αλλά το βλέπεις έτσι, σου δημιουργεί κάποια ψυχολογικά δεδομένα, δημιουργεί στην εξέλιξη. Εντάξει, σίγουρα σε επηρεάζει, γιατί μπορεί ναι, να μην έχεις παίξει τα παιχνίδια, αλλά αυτό δημιουργεί και να πρέπει να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια ώστε να καλυφθεί η διαφορά. Ναι. Οπότε ήταν σίγουρα δύσκολο και αυτό. Αλλά όπως είπε και ο Γιώργος, ότι φαινόταν η δίψα που είχαμε να παίξουμε και η αγανάκτηση. Γιατί όλο αυτό είχε δημιουργήσει αγανάκτηση. Αγανάκτηση. Να μπούμε, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε και αφήστε μας να παίξουμε. Γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο.
και όχι να κρυθεί η κόπη που είχαμε κάνει μέχρι τότε, αλλά και αυτό που είχαμε χτίσει να κρυθεί εξωαγωνιστικά και για κάποιο θεωρώ γελίο θέμα. Οπότε είδαμε, ας πούμε, την πρώτη αγωνιστική με μια ομάδα μέσα στο τυμπάκι, όπως ο Ρωμανός που τερμάτισε πολύ ψηλά και είδαμε ότι πήρε κάποια πολύ καλά αποτελέσματα. Είδαμε να βάζουμε 4 γκολ σε μια ομάδα που ήταν από τους πρωταγωνιστές του φετινού πρωταθλήματος. Και αυτό όλο έδειχνε τι δίψα είχαμε για να μπούμε να παίξουμε. Ναι. Μιας και εσύ, Ανδρέα, βάλεις 29 γκολ στο πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Και ο Μεταξάκης πόσα? 35, μην του φάω κανένα. Νομίζω κάπου 35-36. Ναι, αυτό ήταν συνέχεια μπροστά, αλλά κάποια στιγμή τον έφτασε τον γκολ. Είχατε ισοβαθμίσει, δεν είμαι βέβαιος. Υπήρχε αυτός ο άτυπος ανταγωνισμός, συναγωνισμός, εσύ θα μου πεις, με το συμπαίκτη σου για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ, ποιος θα σκοράρει τις περισσότερες φορές? Να σου πω την αλήθεια, θα ακουστεί κάπως, αλλά τον Νίκο δεν τον ένοιαζε και καθόλου. Τι? Τον Νίκο δεν τον ένοιαζε καθόλου. Εσένα? Εντάξει, σίγουρα μ' άρεσε να σκοράρω, αλλά όχι ότι κυνηγούσα κάτι. Γιατί όπως σας είπα και πριν, το σημαντικό ήταν να κερδίζει η ομάδα και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν βάλει ένα στοίχημα, εντάξει ρε παιδί μου, όταν το μάτς είναι 6-7-0, όχι 6, έχει κρυθεί. Δεν υπάρχει αυτή η ανθρώπινη, δεν είναι? Εντάξει, υπήρχε ένας υγιής ανταγωνισμός, αλλά όχι ότι κυνηγούσαμε κάτι. Υπήρξαν πολλές φορές πολλά πειράγματα και από μένα. Για πες μου, διηγήσου μου ένα. Του λέγα, ας πούμε, κάποιες φορές ότι σε φτάνω, πρόσεχε. Και αυτός μου λέγε κάποιες άλλες φορές είσαι πίσω 3, 2, όσα ήταν. Αλλά εντάξει, προφανώς αυτό γινόταν σε πλαίσιο πλάκας. Εντάξει, ναι, ναι, για την πλάκα, ναι, προφανώς. Εμένα θα ήταν μεγάλη μου χαρά, ας πούμε, να βγει ο Νίκος πρωτοσκόρερ. Ήταν ένας πολύ σημαντικός και κομικός παίχτης για την ομάδα. Και σίγουρα βοήθησε και εμένα να κάνω αυτή τη χρονιά που έκανα. Κομβικός παίκτης και εσύ και ο Γιώργος και όλοι βεβαίως όσοι συνετέλεσαν στην άνοδο του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου. Πόσα χρόνια είστε στην ομάδα, Γιώργο? Εμένα αυτός είναι ο δεύτερος μου χρόνος. Ήμουνα και την προηγούμενη χρονιά που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα και είχαμε ανέβει πάλι αντίστοιχα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και σένα, Ανδρέα? Εμένα είναι ο τρίτος συνεχόμενος. Σένα είναι ο τρίτος. Και επίσης να το πούμε και αυτό ότι δεν είστε από Κρήτη, δηλαδή είστε δεύτερο και τρίτο χρόνο αντίστοιχα και βλέπω ότι έχετε και μία έτσι ταύτιση με την ομάδα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται, δεν ξέρω αν από την εξέλιξη. Ναι, να σχολιάσω όπως αυτό που θέλετε να... Πες μου. Επειδή εγώ τον Αντρέα δεν είναι, το γνωρίζω και χρόνια δηλαδή, έχουμε κάνει συμπαίκτες και πιο παλιά στο Λεβαδιακό. Α, για πες μου. Είχε μείνει και στο χωριό μου μια χρονιά και κάναμε πάρα πολύ παρέα. Καταγωγή σας είναι, για πες μου. Εγώ είμαι από Αντίκερα Βιωτίας. Ωραία. Και ο Ανδρέας είναι κοντά από τα Καμένα Βούλα, στο καινούργιο λέγεται το χωριό του. Mm-hmm. Και τη μία χρονιά ήρθε να παίξει στο Λεβαδιακό και έτυχε να συγκατοικήσουμε, να μένει στο ίδιο χωριό με εμένα. Και γενικά δεν είναι, δηλαδή δεν το γνωρίζω όσα χρόνια είμαι εδώ στην Κρήτη. Και θεωρώ, είναι το κερασάκι στην τούρτα δηλαδή, που έτυχε να, επειδή είμαστε και δύο εδώ πέρα λόγω σπουδών, έχουμε βρεθεί στην Κρήτη. Το θεωρώ έτσι πάρα πολύ όμορφο το να βρισκόμαστε στην ίδια ομάδα και να έχουμε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, να έχουμε ανεβάσει δύο φορές την ομάδα στην τρίτη κατηγορία. Είναι νομίζω εξαιρετικό. Αξιοσημείωτο. Ναι. Και φοιτητές είπες έτσι και οι δύο. Ναι. Ποια σχολή, Γιώργο? Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο. Ανδρέα? Εγώ είμαι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Δεν έχετε πάρει πτυχίο? Όχι, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Γιατί γελάτε, θέλετε πολύ? Όχι, όχι, πλησιάζουμε. Προλαβαίνουμε να πάρουμε άλλο ένα πρωτάθλημα. Ω, κατάλαβα. Τι, θέλετε, είστε στο τελευταίο, στο πτυχίο? Φέτος τελευταίο έτος. Με το καλό, και εσύ, Γιώργο? Εγώ έχω, η σχολή μου έχει ακόμα ένα χρόνο ούτως ή άλλως. Είναι πενταετής. Με το καλό και στο πτυχίο και καλή πρόοδο εύχομαι πάνω απ' όλα. Μέσα στη χρονιά υπήρχαν κάποιες, δεν γίνεται να μην υπήρχαν και κάποιες δύσκολες στιγμές, κάποιες στιγμές που τα πράγματα δεν ήταν τόσο ομαλά, δεν φαινόταν τόσο ρόδινα, να μιλήσουμε και για αυτές, Ανδρέα.
Εντάξει, θεωρώ το μόνο μελανό σημείο στη σεζόν ήταν λίγο μετά από τα δύο ατυχία αποτελέσματα, δύο συνεχόμενα ατυχία αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα μας, το 0-0, και νομίζω μετά είχε ακολουθήσει η ήττα από τον Ρούβα μέσα στη Γέργερη, νομίζω ήταν και εκεί πέρα. Ναι, αυτό το μάτσο το δείξαμε 20 λεπτά, μετά δεν μπορούσαμε να το δείξουμε γιατί άρχισε να βρέχει. Ναι. Βροχής, τα μηχανήματα, ναι. Θεωρώ ότι ήταν το μόνο μελανό σημείο στη σεζόν. Καλά μελανό, δεν είναι μελανό, ας πούμε, το ότι δεν μπόρεσε η ομάδα να κερδίσει. Ναι, εμείς το θεωρούσαμε αυτό μελανό βάσει άλλων αποτελεσμάτων και στόχου. Και η διαφορά τότε από τον Ηρώτα από τους 7 βαθμούς πήγε στους 2, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Ή στους 3, δεν θυμάμαι. Νομίζω στους 2. Στους 2, γιατί θα ήταν τελικό το παιχνίδι με τον Ηρόδοτο στο Τυμπάκι, αλλά ο Ηρόδοτος αυτοπυροβολήθηκε στο μάτς με τη Μινωική, που μάλλον δεν ήταν η Μινωική, ήταν και αυτή αντίπαλος. Έφερε την ισοπαλία και η διαφορά πλάτινε, πήγε στους 4, έτσι. Σίγουρα. Απλά αυτό που ήθελα να αναφέρω για τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια, ναι. Όχι ότι έπεσε το ηθικό της ομάδας, όχι ότι σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ξέραμε ακριβώς ποιοι ήμασταν, ξέραμε τι μπορούμε να κάνουμε και είπαμε ότι εδώ είχαμε βρεθεί στο μείον 12 και προσπεράσαμε. Θα τα χαλάσουμε τώρα που είμαστε στο συν 2 κιόλας. Δεν γίνεται. Είπαμε ότι πρέπει να μπει ο καθένας μπροστά, να δώσει το καλύτερό του εαυτό και έτσι και κάναμε μέχρι το τέλος τη σεζόν. Νομίζω πήγαμε μόνο με νίκες, αν εξαιρέσει την ήττα από το Ανθιστείο, την τελευταία αγωνιστική στην... Στη Φιέστα. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτή ήταν τώρα μία ήττα η οποία ήταν σαν να μην έγινε, γιατί είχε ήδη κριθεί το πρωτάθλημα. Εντάξει, το παιχνίδι εκείνο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Ναι. Πολλά νέα παιδιά πήραν ευκαιρίες που είναι πολύ σημαντικό. Γιόρταζε τότε η ομάδα του Τυμπακίου, από ό,τι θυμάμαι, στις εξέδρες και γενικά πώς ήταν τα πράγματα, ναι. Οπότε ναι, ακόμα και τότε που δεν πήγαιναν τα πράγματα ακριβώς όπως θα θέλαμε, ναι. Δεν θεωρώ ότι μας επηρέασε και κάναμε αυτό που ξέραμε καλύτερα. Mm-hmm. Γιώργο, ναι, να σε ρωτήσω και εσένα, πότε ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα? Πότε γίνανε πιο δύσκολα τα πράγματα έτσι στη φετινή χρονιά για τον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου? Εντάξει, εκτός από το ξεκίνημα που είπαμε ότι δεν ξέραμε αν θα ξεκινήσουμε και αυτά, και με αυτά που είπε ο Αντρέας που συμφωνώ απόλυτα, δηλαδή ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος της ομάδας. Εγώ θα αναφέρω και το πρώτο παιχνίδι που χάσαμε στον Κρουσόνα, εκτός έδρας, που είχαμε έρθει από ένα σερδίθιμα με ποσονικών και λέγαμε ότι πάμε σερή, ας πούμε, πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στην κορυφή, και ξαφνικά κάναμε μια ήττα που θεωρώ ότι είναι πολύ φυσιολογική. Μετά από έναν μήνα, δηλαδή, παίξαμε 9 παιχνίδια και έτυχε να χάσουμε ένα ντέρμπι ουσιαστικά, γιατί ναι. και ο Κρουσόνας φέτος παρουσίασε, ειδικά στο δεύτερο γύρο, εξαιρετική ομάδα. Νομίζω είναι και η μοναδική που κέρδισε και τους τρεις. Ακριβώς. Εμάς ήταν κρυπτονίτης ο Κρουσόνας, δηλαδή φέτος χάσαμε το πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο ήρθαμε ισοπαλία. Όπως και αντίστοιχα ο Ηρώδοτος είχε κρυπτονίτη τη Μινωική, που έφερε έτσι τα αποτελέσματα. Κρυπτονίτης πρώτη, εντάξει, πρώτη φορά την ακούω αυτή την έκθεση. Ναι, είναι Σούπερμαν, είναι Σούπερμαν. Καλέλ, ναι. Κρυπτονίτης. Ωραίο. Για την επόμενη χρονιά, τώρα υπάρχει βεβαίως, η ομάδα ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερη άνοδο σε 3 χρόνια, δεύτερο πρωτάθλημα σε 3 χρόνια, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα δεν μπορεί να εξαρτάται το ένα από το άλλο, αλλά δεν συνεπάγεται το ένα και το άλλο, ο τίτλος με την άνοδο, γιατί υπάρχουν τα μπαράζ διάμεσα. Πρώτα απ' όλα εσείς, η σκέψη σας? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι για την επόμενη χρονιά εγώ προσωπικά δεν έχω σκεφτεί απολύτως τίποτα ακόμα, γιατί ήταν μια πάρα πολύ μακριά και κουραστική σεζόν, οπότε έλεγες πρώτα να τελειώσουμε, να ξεκουραστούμε και ό,τι είναι το βλέπουμε. Σίγουρα υπάρχει 3 χρόνια τώρα, περνάω πάρα πολύ καλά στην ομάδα, έχω άριστες σχέσεις με τους ανθρώπους, τόσο τα παιδιά που είναι από την πρώτη χρονιά που είμαι και εγώ, όσο με τη διοίκηση, αλλά και με τους οπαδούς εννοείται. Ναι.
Γιατί όπως έχω αναφέρει σε κάποιες δηλώσεις μου ότι ο κόσμος του Μπακιού είναι μεγάλο όπλο και για τα παιχνίδια αλλά και για τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά. Οπότε, εντάξει, είμαστε καλά εκεί που είμαστε. Θα γίνουν σίγουρα κάποιες συζητήσεις για τη νέα χρονιά. Αυτά μέχρι στιγμής. Γιώργο, η σκέψη σου. Θα συμφωνήσω απολύτως με αυτά που λέει ο Ανδρέας. Εγώ δεν έχω κάποιο λόγο. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος έχει όλες αυτές τις καλές σχέσεις είτε με τη διοίκηση, είτε με τα μέλη της ομάδας, προπονητές και φροντιστές και όλους. Δηλαδή, δεν βρίσκω κάποιο λόγο το να μην θέλει να μείνει στην ομάδα είτε να συνεχίσει εκεί. Και αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως και από το ρόστερ που έχουμε. Η ομάδα φέτος είχε αρκετά παιδιά τα οποία δεν είναι πρώτη χρονιά που είναι στην ομάδα. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω πάλι σε αυτό που είπε ο Ανδρέας, ότι δηλαδή μετά από μια τόσο δυνατή χρονιά, πραγματικά δυνατή, πρέπει πρώτα θα έλεγα να ξεκουραστούν οι παίκτες. Είναι λογικό, είναι αυτονόητο, ναι, ναι. Αυτό. Και μετά να πάρθει η απόφαση, ας πούμε. Και μετά να μιλήσουμε για τον σχεδιασμό της ομάδας. Ξέρεις, η πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία προφανώς υπάρχει η λαχτάρα μεν και ο ενθουσιασμός της συμμετοχής στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, αλλά υπάρχει και το θέμα της απειρίας του χρόνου. Ο ΑΟΤ δεν θα το έχει αυτό, δηλαδή θα είναι πιο υποψιασμένος, πιο προετοιμασμένος για τις συνθήκες μιας εθνικής κατηγορίας, της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πιστεύεις ότι χρειάζονται πολλά πράγματα, Γιώργο, για να μπορέσει να καταφέρει την παραμονή? Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πράγματα αρκετά, αλλά εγώ θα σταθώ στο πιο σημαντικό ίσως, που είναι τα μέλη της διοίκησης που αγαπάνε την ομάδα. Δηλαδή, εκτός από τους παίκτες που όλοι οι παίκτες σε κάθε ομάδα θέλουν είτε το καλύτερο για τον εαυτό τους, είτε για την ομάδα, προσπαθούν πάντα. Εγώ θεωρώ ότι επειδή η διοίκηση αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και την αγαπάει και ο κόσμος του Τυμπακίου, και με την εμπειρία που είχαν από την πρώτη χρονιά, ναι, που κατά την άποψή μου η ομάδα δεν έπρεπε να πέσει, δηλαδή είχε αξιόλογους παίκτες. Είχε μείνει πολύ πίσω η ομάδα του ΑΟΤ και κυνηγούσε συνέχεια, από ό,τι θυμάμαι, πρόκριση. Και τα αποτελέσματα δεν έρχονταν, υπήρχε μια παρατεταμένη αγωνιστική ανοβρία. Ναι, ακριβώς. Βαθμολογική. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά πράγματα ώστε η ομάδα να καταφέρει το στόχο της, που εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τον πετύχει. Ναι. Ανδρέα, για του χρόνου, τι πιστεύεις ο ΑΟΤ ότι χρειάζεται για να τα καταφέρει αυτή τη φορά και να μείνει στο πρωτάθλημα, να μείνει στην κατηγορία? Χρειάζεται πολλά πράγματα, πόσα? Δεν είναι ότι χρειάζεται πολλά πράγματα, χρειάζεται έναν καλό σχεδιασμό, ναι, έναν προσεκτικό σχεδιασμό. Πλέον πάει με την εμπειρία της ΓΑΜΑ Εθνικής, έχει τη δυναμική και διοικητικά αλλά και βασικός μου, έχει τη δυναμική ότι να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική και πρέπει να είναι, διότι είναι ένα πολύ υγιές σωματείο, αλλά ναι, όπως είπαμε, πάει πλέον με την εμπειρία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η πρώτη χρονιά στην ιστορία της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική κρύβει κινδύνους πολλές φορές, δεν ξέρεις ακριβώς τι θα αντιμετωπίσεις, οπότε θεωρώ ότι πάμε τώρα πιο έτοιμοι και ότι θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ομάδα σταθερά ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας, για την επιστροφή της ομάδας του ΑΟΤ, του οποίου είστε μέλη, στην τρίτη εθνική, σε μια εθνική κατηγορία. Να ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι, βεβαίως, ένα ξεκούραστο καλοκαίρι για όλους σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά.